Ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία στην υπόθεση Γιακουμάκη με κατηγορούμενους 9 σπουδαστές της Γαλακτοκομικής Σχολής, οι οποίοι όμως δεν παρέστησαν σε κανένα σημείο της διαδικασίας, εκπροσωπήθηκαν όμως όπως δικαιούνται από τους συνηγόρους τους. Την 3η 25 Ιουνίου ξεκινούν οι αγορεύσεις με πρώτον τον εισαγγελέα της έδρας και αμέσως θα ξεκινήσουν και οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπιση σε λήψη πολιτικής αγωγής. Μετά το τέλος της ημέρας, ωστόσο, και της ακροαματικής διαδικασίας, αναφέρθηκε στο δικαστήριο ότι υπάρχει η διάθεση τουλάχιστον για κάποιους εκ των κατηγορουμένων να προσέλθουν για να απολογηθούν όπως έχουν δικαίωμα. Η πρόεδρος και ο εισαγγελέας τόνισαν ότι όποιος επιθυμούσε από τους κατηγορουμένους να προσέλθει όλο το προηγούμενο διάστημα μπορούσε. Και γι' αυτό είχαν κληθεί μάλιστα μέσω των συνηγόρων τους από το δικαστήριο. Η ακροαματική διαδικασία για την έδρα έχει ολοκληρωθεί, τόνισαν χαρακτηριστικά, ωστόσο διαφορετική είναι η άποψη που εκφράζουν οι συνήγοροι. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Μπιστιόλης, συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν και δικαιούνται οι κατηγορούμενοι να απολογηθούν, όμως δεν έχουν κληθεί μέχρι σήμερα από το δικαστήριο. Το ίδιο εξέφρασε και ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας Γιακουμάκη, Δημήτρης Μπούκας, λέγοντας πως εφόσον επιθυμούν οι κατηγορούμενοι μπορούν να απολογηθούν. Ο κατηγορούμενος έχει πάντοτε το δικαίωμα να εκπροσωπείται από συνήγορο. Υπάρχει η δυνατότητα από τη δικονομία, από το δικαστήριο, να ζητήσει την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατηγορουμένου. Στην παρούσα υπόθεση, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είναι απαραίτητη αυτή η παρουσία των κατηγορουμένων και δεν τη διάταξε. Το επόμενο στάδιο είναι, εάν κάποιοι επιθυμούν να απολογηθούν, θα απολογηθούν. Διαφορετικά οι συνάδελφοι, οι οποίοι και τους εκπροσωπούν, θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους και ο καθένας θα αναπτύξει τους δικούς τους χειρισμούς. Σε κάθε περίπτωση, το δικαστήριο θα επιστρέψει στις 25 Ιουνίου και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έδρας, υπολογίζεται πως η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 του μήνα, ενδεχομένως θα έχει ανακοινωθεί και η απόφαση. Ολοκληρώθηκε σήμερα μετά από 8 συνεδριάσεις η αποδεικτική διαδικασία αυτή τη δίκη, την οποία παρακολουθεί από ό,τι καταλαβαίνω με αγωνία όλη η Ελλάδα. Η δίκη θα συνεχιστεί στις 25 του μηνός με την πρόταση του κυρίου εισαγγελέως και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Ο στόχος, από ό,τι κατάλαβα καλά, της έδρας είναι η υπόθεση να έχει εκδοθεί η απόφαση μέσα στο μήνα και το αργότερο με απότατο χρονικό όριο την 1η Ιουλίου. Όπως θα ήθελα βεβαίως να σας πω, το ζήσατε, το τι άσχημα, η λέξη άσχημα βεβαίως είναι πολύ μικρή, περνάει η οικογένεια Γιακουμάκη. Βλέπετε την αντίδραση της μάνας σε όσα λέγονται και βεβαίως βλέπετε ότι όσες φορές συνεδρίασε το δικαστήριο, οι άνθρωποι αυτοί είναι εδώ. Έχουν κάνει τα Γιάννα δεύτερη κατοικία τους. Υποφέρουν, η λιγότερη έκφραση, η πλέον υπηκής που μπορεί να πει κάποιος, μαρτύριο είναι αυτό που υφίστανται σε πολύ τακτική βάση. Ευχόμαστε απλά να τελειώσει, περιμένουμε με εμπιστοσύνη την απόφαση της δικαιοσύνης και να αποδοθούν τα το 4 στο 4. Επομένως αυτό σημαίνει ότι περιμένετε και πιστεύετε ότι μπορεί να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, ίσως και εντός του μήνα η διαδικασία και να υπάρξει απόφαση. Κοιτάξτε, η εξέλιξη σε κάθε ακροματική διαδικασία είναι καταρχήν έργο του δικαστή, ο οποίος διευθύνει τη συζήτηση. Εδώ οι συγκεκριμένοι δικαστές είναι εμπειρότατοι, ικανότατοι και βεβαίως ημών των συνηγόρων που οφείλουμε και εμείς ως συλλειτουργείς δικαιοσύνης να διευκολύνουμε ως προς να διεκπεραίνονται σύντομα οι δίκες. Όχι μόνο του δικαστηρίου αλλά και των συναδέλφων που πιστεύω ότι πράγματι και εκείνοι θα μεριμνήσουν να περιοθεί η συγκεκριμένη δίκη.